Εντατική αναμένθη να είναι η έλεγχη των ανδρών τη Τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα. Καθώ πλησιάζουν οι μέρε του Πάσχα τη Εορτή και εν ώψη τη εξόδου των εκδρομέων, ο καθένα στον προορισμό του να επισκεφτούμε τα αγαπημένα μα πρόσωπα, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε πάντα ότι πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τι επικίνδυνε παραβάσει που θέτουν σε κίνδυνο εμά, του αγαπημένου μα, αλλά και του υπόλοιπου χρήστε των οδών. Θα πρέπει να τηρούμε ευλαβικά τα όρια ταχύτητα, να μην προβαίνουμε σε επικίνδυνε προσπεράσει. Όπω και να έχει, σε κάθε περίπτωση και καθημερινά, αλλά πολύ δε περισσότερο τώρα, να αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ. Πολύ σημαντικό επίση είναι να μην χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μα κατά την οδήγηση. Είναι μια παράβαση η οποία τα χαρακτηριστικά τη είναι ολοένα και αυξανόμενα και όπω όπως έχει εντοπιστεί, αποσπά σε σημαντικό βαθμό την προσοχή του οδηγού κατά την οδήγηση. Μετά το «μένουμε όλοι στο σπίτι», καθώς περνάμε σιγά-σιγά την περίοδο της πανδημίας, θα πρέπει να επικρατήσει το «επιστρέφουμε όλοι ασφαλείς στο σπίτι». Οι γυναίκες και οι άντρες της τροχέας, καθ' το διάστημα ε, της εορτινής περίοδου, θα βρίσκονται επί ποδός, να διευκολύνουν με παρεβάσεις του στην κυκλοφορία και να εξασφαλίσουν το δυνατόν καλύτερη και πιο ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο εντό του αστικού ιστού, όσο και στο υπαρχιακό δίκτυο τη περιοχή μα. Η έξοδο του εγκρόμενη του Πάσχα αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώ τα προηγούμενα δύο χρόνια, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν το κλινονάστη.